ανοίγουν από αύριο τα σφαγεία στην Κρήτη, ενώ επιτρέπονται μετακινήσεις ζώων εντός του νησιού, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από το αρμόδιο Υπουργείο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, εξέλιξη που προκαλεί ανάσα στο κτηνοτροφικό κλάδο μετά το δεκάημερο απαγορεύσεων που ίσχυσε σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, από αύριο θα ανοίξουν τα σφαγεία και οι μετακινήσεις των εγωπροβάτων προκειμένου να πάνε στους σημερινούς βοσκότοπους τα ζώα, να ξεκινήσουν οι γεννήσεις και να μην έχουμε προβλήματα. Θα ανοίξουν τα σφαγεία προκειμένου, επειδή είμαστε και μια περιοχή, η περιοχή της Κρήτης, υπάρχει μια προημότητα, υπάρχουν αρνιά που πρέπει να οδηγηθούν σε σφαγή για να μπορέσουν τα πρόβατα να μπουν στη γαλακτοπαραγωγή. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη. Αυτό το δεκαήμερο πήγε πίσω πολλά πράγματα. Καλούμε το καταναλωτικό κοινό με την ίδια προθυμία που πήγαινε στα σούπερ μάρκετ, στα κρεοπολία, με την ίδια προθυμία να συνεχίζει να πηγαίνει και να καταναλώνει αυτό το θεόσταλτο προϊόν. Της άρσης της απαγόρευσης των μέτρων για την ευλογιά των προβάτων προηγήθηκε επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος κατέθεσε σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εισέλθει νόσος στο νησί μας. Έχουμε στείλει ως Περιφέρεια επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό και στους υφυπουργούς για να ξεκινήσει η σφαγή των εγωπροβάτων από μία του μήνα και με όλα τα πρωτόκολλα, ό,τι λέει η νομοθεσία, για να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια. Η ευλογιά των εγωπροβάτων παρουσιάζει ύφεση στην υπόλοιπη χώρα στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων που ελήφθησαν από το αρμόδιο Υπουργείο, ωστόσο συνεχίζεται η απαγόρευση για μετακινήσεις ζώων από περιφέρεια σε περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα και προς τους παραγωγούς μας και προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, να απολυμμένουμε τους χώρους, να μην συγχνοτίζονται το ένα κοπάδι με το άλλο. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα στα λιμάνια Ηρακλείου και Χανίων σε σχέση με τις απολυμάσεις φορτηγών με ζωοτροφές. Για να μπορέσουμε, ό,τι φορτηγό έρχεται με χονδροειδείς ζωοτροφές, το ελέγχουμε για να μην έρχονται από ζώνες επιτήρησης, δηλαδή από μολυσμένες ζώνες που έχει ευλογιά. Και βέβαια απολυμμένουμε όλα τα φορτηγά που εισέρχονται και στο λιμάνι των Χανίων και στο λιμάνι του Ηρακλείου.